μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρων. Έχω χρόνια για να σου.
μαγείας ξαφνικά. Από τις Βρυξέλλες βρεθήκαμε το φινάλε. το χαλί στο φινάλε να το κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, χωρίς εισαγωγές, χωρίς τίποτα, ό,τι βλέπετε είναι αληθινό. Φίλος Μιχάλης Παούρης μόλις αφήχθη από το εξωτερικό και έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, να δω τι θα προλάβουμε να πούμε. Τι είδαμε, Μιχάλη μου, πες μας. Τίποτα, έχω να πω, δεν ξέρω, μεγάλη εμπειρία αυτή στις Βρυξέλλες. Εντάξει, γενικότερα όποτε βρίσκομαι στο εξωτερικό, έγινε το ίδιο βέβαια και με το, τότε με τον Μέολε όταν ήμασταν στη Γαλλία, που ήταν βέβαια 20.000 κόσμος ήταν τότε. Εντάξει, δεν ήταν για μένα φυσικά αυτή, ήταν για το Μέολα. Αλλά δεν περίμενα να δω όμως αυτόν τον ενθουσιασμό, σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί όπως είπα και πριν, που μιλάγαμε έτσι πιο προσωπικά, ας πούμε. Δεν ξέρω, ήρθαν. Δηλαδή, εγώ πήγα σαν άγνωστος, ας πούμε, ότι λέγαμε, ας πούμε, δεν με ξέρει κανείς, ξέρω εγώ και αυτά. Αλλά τελικά έγινε μεγάλος χαμός όμως. Δηλαδή, δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα. Μου λέει πριν ο Μιχάλης κάνει έτσι να πει στην αίθουσα και αρχίζουν να ουλιάζουν. Μάικα! Ναι. Ρουβάς. Δηλαδή, το ιστορικό αυτό πώς έχει. Σε καλέσανε να παίξεις, ναι, να κάνεις... Στο Art Base εκεί. Μπράβο, Art Base, Βρυξέλλες. Στο Art Base, Βρυξέλλες. Στο οποίο, να, δηλαδή, ουσιαστικά να κάνεις το workshop και φυσικά... Να κάνω δύο συναυλίες, Παρασκευή, Σάββατο. Και το Σάββατο να έκανα και δύο workshop, που και αυτά πήγαν πολύ καλά. Που το πρώτο είχε μπουζουξίδες και το δεύτερο κιθαρίστες. Ναι. Από εκεί, ξέρω εγώ. Όπου είδαμε ότι έχεις τσιτσάνι. Τσιτσάνι είναι jazz version όμως. Σε jazz version. Ναι, ναι. Και έπαιξες προφανώς και δικά σου κομμάτια, τα οποία είναι ακόμη πιο jazz. Ναι. Έπαιξε και δικά μου κομμάτια, όπως το Σμύρνη. Ίσως θα το θυμάσαι και από το Πυθαγόρι που είμαστε μαζί. Με αυτό ανοίγει συνήθως και τα live. Ναι. Το My Home έπαιξα από το Virtuoso. Αλλά κυρίως όμως τσιτσάνι, jazz τσιτσάνι. Okay, το οποίο το αγκάλιασε το κοινό βέβαια πάρα πολύ. Έτσι, πρέπει να σου πω ότι την ώρα που παίζαμε, ας πούμε, δεν ακούγονταν τίποτα. Τίποτα. Σιωπή. Και δηλαδή από το χειροκρότημα, από την ένταση του χειροκροτήματος αυτό που παίρναμε, δηλαδή, και το κάθε χειροκρότημα δηλαδή, διαρκούσε, ας πούμε, ως ένα κομμάτι. Είναι φοβερό. Και θα το δούξουμε μετά σε ένα άλλο βίντεο που έχουμε ανεβάσει. Mm-hmm. Που κάνουμε τη Ζαΐρα, μια τρελή διασκευή, βέβαια είναι λίγο αυτή. Okay. Ναι, fusion, αλλά ξέρεις, acoustic με το σχήμα αυτό. Ήρθε όλη η μπάντα, εκτός από τα τίμπαντα. Εκτός από τον Αλέξη, ναι. Όλοι. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος Παλατσίνης στο πιάνο που ήταν, ο Γιώργος Σοπολίτης στον μπάσο, ο Νίκος Καρκίνης στη φωνή. Μια χαρά. Και μετά έρχεσαι Αθήνα και με το που έρχεσαι Αθήνα παίζεις στο Μοσχάτο, την, ναι, Πέμπτη απόγευμα και μετά. Και μετά Εκάτη. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, Εκάτη, όπου κάθε βράδυ γίνεται της τρελής. Ναι, χαμός, τίποτα. Δεν έχει ούτε. Κλεισμένα όλα και τα πάντα όλα. Μας τελειώσαν οι πατάτες που λέει. Όπου φέτος είναι και επέτειος του Τσιτσάνι και γι' αυτό κάνουμε. Ναι, τα 30 χρόνια. Γι' αυτό το έκανα βασικά. Εντάξει, δεν έχω. Πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει. Γιατί εντάξει, ξέρεις, με κατηγορούσαν πολύ για τη λαϊκή μου συσσαγωγικά υπόσταση, ας πούμε, στο χώρο, ότι δεν παίζω λαϊκά, ας πούμε, κτλ. Ναι. Αλλά. Λες και δεν, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά εντάξει, όλοι όσοι το λένε, άμα θα έρθουν στην ΕΚΑΤ θα δουν, ας πούμε. Είναι μια άλλη τελείως διαδικασία. Πολύ αυθεντική. Όπου και εκεί όμως το ωραίο πράγμα είναι ότι. Πώς να σου πω, ρε παιδί, να ακούς το ρεμπετάδικο πρόγραμμα, ας πούμε, βλέπεις ότι είναι και εκεί, επειδή βλέπω πολλές φορές είναι εκτός από τον εξαιρετικό, το Χάρη τον Αλεξάκη. Είναι πολλές φορές και ο Γιώργος ο Πολίτης στον Πάσο. Στην ΕΚΑΤΗ λες. Στην ΕΚΑΤΗ. Όχι, δεν είναι ο Γιώργος, δεν είναι. Έχω δει βιντεάκι που να είναι και ο. Θα τυχε, φαίνεται, ναι. Από τις πρώτες. Σαν τζαμ. Ναι. Η Θεόνη Αρβανίδη είναι μαζί μας στη φωνή. Εξαιρετική η Θεόνη, εντάξει, δεν είναι μια γυναικεία φωνή. Και ο Χάρης όμως στην κιθάρα, γιατί τον έχω το Χάρη κανονικά στο Βιρτουόζο το project. Ξέρεις, το ακουστικό, ας πούμε, που είναι με την κιθάρα που είμαστε. Τον είχαμε και την άλλη φορά εδώ μαζί μας. Εννοείται. Όχι, όμως είναι εντάξει, αυτή η φάση είναι κάτι, επειδή ήταν μόνο για φέτος. Δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου και αν θα είμαστε. Ναι. Πιστεύω ότι εντάξει, το είχα χρέος. Λέω, το νιώθα, ας πούμε, ότι έπρεπε να γίνει αυτό για το Τσιτσάνι. Όχι έχει... ότι είμαι κάποιος εγώ που θα κάνω ένα φέρμα για το Τσιτσάνι. Απλώς ένιωθα ότι αυτά τα κομμάτια έπρεπε να αναδειχτούν, ας πούμε. Ειδικά στις Βρυξέλλες, αυτό που έγινε, σου λέω, ήταν για μένα μεγάλο πράγμα, ας πούμε. Καταρχάς, ανατρίχασα με το ότι οι άνθρωποι από εκεί ξέραν αυτά τα τραγούδια. Όπως, ας πούμε, σου έλεγα και πριν, ήρθε ένας Βέλγος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος ήρθε στο καμαρίνι, ούρλιαζε, έπεσε κάτω στο γόνατο κανονικά και έλεγε Μάικολ, φώναζε κανονικά. Και εμείς μέσα στο καμαρίνι, το μεταξύ, λέγαμε, τι έγινε, βέβαια, εμείς δεν το περιμέναμε τώρα, καμία σχέση, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, να μας έχουν δείξει υπερβολικό θαυμασμό σε μένα, ας πούμε, και σε όλο αυτό το πράγμα που έχει συμβεί μέχρι στιγμής, αλλά αυτό δεν το περίμενα. Δηλαδή, ξέρεις, υπερβολική αγάπη, το σου λέω, δηλαδή, στο άλλο άκρο. Από αυτό μπορεί να έχει δει. Ήταν μεικτό κοινό από ό,τι κατάλαβα. Είχε δηλαδή και Έλληνες. Βέλγους, Γάλλους. Ναι. Ήταν μεικτό. Και οι Έλληνες εκεί, εντάξει, μας αγκαλιάσανε βέβαια πολύ.
Έτσι. Είχε μια συγκίνηση, η αλήθεια είναι, η βραδιά. Ακόμη και από αυτό που είδαμε εδώ, τον απόκληρο εδώ, ναι, κάτι πιάσαμε στον αέρα. Είναι, εντάξει, και είναι ένα κομμάτι, πούμε, το οποίο μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους, πούμε, που έχουν φύγει. Ξέρεις, γιατί υπάρχουν πολλοί νεοέλληνες που λένε ότι αυτοί φύγανε, φτιαχτήκαν όμως. Ξέρεις, εμείς τι κάνουμε. Ενώ δεν φτιάχτηκαν. Είναι άλλοι. Ο πόνος αυτός είναι διαφορετικός στις πατρίδες που λένε. Θέλω να περάσουμε στο άλλο, τις Βρυξέλλες, να το αφήσουμε για πιο μετά. Δεν έχω, ό,τι πεις. Εσύ είσαι ο μαέστρος τώρα. Από ό,τι κατάλαβα, θα ξαναπάς στις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Θα ξαναπάμε, ναι, θα ξαναπάμε στις Βρυξέλλες. Πάμε να δούμε. Σίγουρα. Τη Ζαϊρά, θα δούμε. Ζαϊρά, ναι. Σκοτώνουμε.
νιώθω αξαήρα μου. Ζαγίρα λάβει σαν αστέρι στην Αραβιά. Μ' άναψες φωτιά, άγρατε φωνιά. Κάστρα θα γκρεμίσω, μα δεν θα σ' αφήσω σκλάβα του μακαρενιά. Κάστρα θα γκρεμίσω, μα δεν θα σ' αφήσω σκλάβα του μακαρενιά.
Βρισκόμαστε στο δεύτερο κομμάτι του live της πρώτης μέρας. Εγώ τους δικαιολογώ και τους καταλαβαίνω απόλυτα τους ανθρώπους εκεί πέρα, γιατί ήρθαν σε πρώτη φορά σε επαφή με το φαινόμενο του Μιχάλη του Παουρή. Και θέλω να πω το εξής, παιδί μου. Γιατί ξέρεις, δεν χρειάζεται ούτε να νευριάζουμε ούτε τίποτα. Πρέπει να καταλαβαίνουμε, ας πούμε, τους άλλους. Τι είπες, δεν χρειάζεται. Να νευριάζουμε, ας πούμε. Αυτό που απευθύνεται τώρα θέλω να πω. Ρε παιδιά, υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι, να πούμε, ξέρω εγώ, τρώγονται, ας πούμε, λίγο με τα ρούχα τους, ας πούμε, με τον Μιχάλη και τα σχετικά. Και τρώγονται βέβαια με οποιονδήποτε κάνει κάτι αντί να κουτσομπολεύει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Facebook και να λέει, να κριτικάρει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Άμα βρεθείτε κοντά, όπως σε αυτήν εδώ την απόσταση, έτσι, ή στην ΕΚΑΤΗ εκεί πέρα που παίζει ο Μιχάλης, ας πούμε, θα δείτε ότι δεν είναι μόνο ο μπουζούκι player. Δηλαδή, νομίζω ότι ακούς κρουστά συγχρόνως την ώρα που παίζει ο. Νομίζω ότι ακούς κάποιες άλλες στιγμές κάποιο άλλο όργανο, και αυτό φάνηκε σε μια φάση εκεί στη Ζαΐρα. Σαν να πέρασε ξαφνικά τζουράς αντί για μπουζούκι σε μια δόση. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει γρήγορα, ας πούμε. Και το είδαμε αυτό στα δύο αυτά κομμάτια που είδαμε ήδη από τα live σου στις Βρυξέλλες, ας πούμε. Όπου είναι μια μυσταγωγία. Ναι, ναι. Όπως το λέτε. Έτσι όπως το. Εγώ τουλάχιστον που. Γιατί εν τω μεταξύ αυτές εδώ οι αντιδράσεις είναι τελείως αυθεντικές, γιατί βρεθήκαμε δύο λεπτά πριν την εκπομπή. δεν έχουμε πει τίποτα. Βρεθήκαμε δηλαδή κατευθείαν. Λίγο πριν τις Βρυξέλλες. Αυτό είναι το νόημα. Εντάξει, κοίταξε, πάντως αυτό που εγώ τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους σας που λένε ό,τι λένε. Ξέρεις, εγώ φτάσα σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, κάποτε, ας πούμε, ίσως εγώ θύμωνα και πρόσφατα, ας πούμε, είχαμε κάποιες ιστορίες, ας πούμε, και στο Facebook και τα λοιπά. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, θα σου πω, ίσως το είχαμε συζητήσει κιόλας μαζί, αν θυμάσαι. Ακούω πολλούς που λένε, εντάξει, μην ασχολείσαι, ξέρω εγώ, μην κάνεις. Δεν διαφωνώ καθόλου, ναι, δεν ασχολούμαι. Απλώς επειδή έχω συνηθίσει να μην. Συσσαγωγικά να μην τους αφήνω, ρε παιδί μου, τους ανθρώπους να. Δηλαδή, ας πούμε, να λένε, ξέρω εγώ, έστειλα ένα μήνυμα στον Παούρη και δεν μου απάντησε ποτέ, ας πούμε. Εγώ δεν το έχω αυτό. Εγώ έχω την επικοινωνία μόνο το. Είχα και ένα μάνατζερ κάποια στιγμή που μου λέει, μην τους απαντάς, μου λέει. Στα μηνύματα. Ναι, ναι. Και του λέω, αυτό δεν γίνεται, που λες, ας πούμε. Δηλαδή, μου στέλνει ένα άνθρωπο, ξέρω εγώ, από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει, δώσε μια άσκηση και θα του πω, όχι, δεν στη δίνω την άσκηση γιατί έχω παίξει με το μέλλον, ας πούμε. Όχι, δεν είναι. Εγώ δεν μπορώ αυτό. Όχι, ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Το ξέρω αυτό, υπάρχει. Στο χώρο αυτό υπάρχει. Ναι, το έχω δει. Και εντάξει, με ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάνει τα μισά από μένα. Εγώ όμως πιστεύω ότι παίρνεις το καλύτερο δυνατό, δηλαδή και στο παίξιμο και στην πορεία σου γενικότερα, το παίρνεις από αυτή ακριβώς τη λεπτομέρεια, πιστεύω. Δηλαδή δεν έχω αρνηθεί σε κανέναν ποτέ οτιδήποτε. Στο έχω πει ίσως πολλές φορές και να γίνομαι κουραστικός. Και στον Αντένα, όταν ήμουν στα Καρντάσιανς, όταν με είχαν καλέσει εκεί. Επειδή εντάξει, οι άνθρωποι είχαν και μια συγκεκριμένη ροή, έτσι, ήταν να βγω για 2,5 λεπτά, 3 ας πούμε, όπως είναι η συγκεκριμένη στήλη, και ξαφνικά βγήκαμε για 7 λεπτά. Εντάξει, καταλαβαίνω τι θα πεις. Ναι, ξέρεις. Αλλά, ναι, θα μου πεις. Απλώς θέλω να σου πω για να καταλάβεις ότι και εκεί το είπα αυτό το πράγμα. Ότι για μένα δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από τον άνθρωπο που βοηθάει έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, με την καρδιά του, ρε παιδί μου, ναι. Ας πούμε. Δεν το κάνω, ας πούμε, για κάποιο άλλο. Δεν έχω κάποιο όφελος εγώ. Με το να στείλω, ξέρω εγώ, 500 ασκήσεις σε όλους τους μυζουξίδες. Παρ' όλα αυτά το κάνω όμως. Δεν μπορώ να τους αφήσω τους ανθρώπους δηλαδή, να με προσεγγίζουν, ας πούμε, και εγώ να τους αφήνω πίσω. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν το έχω στην πολιτική μου αυτό. Έχει το πρόγραμμα κοντά μας άλλα workshops και σεμινάρια? Έχει, ήδη οργανώνω ένα. Ακόμα δεν ξέρω βέβαια το πότε θα γίνει, γιατί τρέχουμε πολύ με το καινούργιο το CD, αυτό που ετοιμάζουμε. Αυτό πιστεύω να. Ήταν να πούμε για αυτό τώρα. Για πες. Να βγει μέχρι τον Απρίλιο, έτσι νομίζω, έτσι δηλαδή πώς τα βλέπω. Θα σου δώσω ένα όνομα από τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν. Okay. Το οποίο, εντάξει, δεν θέλω να τους πω ακόμα, ξέρεις, γιατί θέλω να το αφήσω λίγο έτσι να υπάρχει μια. Γιατί είναι όλοι φοβεροί και πασίγνωστοι, έτσι δηλαδή. Και μου κάνουν μεγάλη τιμή που είναι στο δίσκο μου το καινούριο. Ο οποίος πρέπει να σου πω ότι αυτός ο δίσκος θα τον αφιερώσω στο Βασίλη Τσιτσάνη. Δηλαδή. Εντάξει, επειδή εγώ είμαι 26 χρονών, δεν έχω βιώσει τους στίχους, αλλά πρέπει να σου πω ότι νιώθω απόλυτα τον τρόπο που χρησιμοποίησε τη μελωδία επάνω σε αυτό το στίχο. Ξέρεις, είναι ένα διαφορετικό πράγμα, το οποίο εκεί βέβαια το αναλύεις σαν μουσικός, ας πούμε, και λες πώς και τι, πώς έγινε αυτό το πράγμα, πώς το έκανα και στα σεμινάρια κτλ. Γι' αυτό και έβαλα κάποιους, πρότεινα δηλαδή σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ αξιόλογοι να συμμετέχουν σε αυτό το δίσκο και μου κάνουν μεγάλη τιμή και θα είναι πολλοί από αυτούς τους πολύ γνωστούς μας καλλιτέχνες που έχουμε στην Ελλάδα, ας πούμε, και εκπροσωπούν και την Ελλάδα στο εξωτερικό. Αυτός ο οποίος όμως έχω μια πολύ έτσι ιδιαίτερη άποψη για το. Όσο μου επιτρέπεται να έχω άποψη. Άλλη μόνο, έτσι.
μια πολύ ιδιαίτερη γνώμη για τη φωνή του, ας πούμε, είναι ο Γεράσιμος Ανδράτος. Εντάξει. Είναι ένας, δεν ξέρω, από τους καλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές. Εντάξει, ίσως δεν ακούγονται. Και αληθινός λαϊκός τραγουδιστής, γιατί εδώ πέρα. Είναι αληθινός λαϊκός, όπως το είπες ακριβώς. Είναι η σκυλοκουλτούρα τώρα που είναι τόσα χρόνια εδώ πέρα παιδεύει την Ελλάδα. Το Γεράσιμος δεν είναι σε αυτό το. Ναι, δεν ήξερα καν για ποιον θα μίλαγες. Mm. Αλλά αυθόρμητα, από μόνο σου βλέπεις ένα παιδί το οποίο δεν είναι μέσα στο σκυλολόι, ας πούμε. Ξέρω. Έχει τύχει να το γνωρίσεις. Έχει τύχει να. Σε μια εταιρεία διοργάνωση που δούλευα δηλαδή. Mm. Και είδα εκεί πέρα που συζήταγε το παιδί. Είδες πως. Δεν υπάρχει το όχι, άτομο. Όχι, δεν είναι καμία σχέση ναι, με ναι. Είναι, αυτό παιδί. Για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, σου λέει καλημέρα και το εννοεί. Έτσι μπορεί να συνεργαστούμε μόνο με άνθρωπο. Δηλαδή, εγώ το. Ξέρεις, ο κάθε άνθρωπο στην ηλικία μου θα ήθελε να παίξει με τον οποιοδήποτε να σου πει. Θα ήθελα να παίξω με όλου του τραγουδιστέ τη Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι έτσι όμως. Εγώ έχω μεγάλο θέμα με την απομυθοποίηση των ανθρώπων, των προσώπων. Ξέρεις, δεν μπορώ. Μου έχει τύχει αυτό. Με πασίγνωστους ανθρώπους, φοβερά γνωστούς και ξέρω εγώ, ξέρεις, να υπάρχει ένας σεβασμός, ρε παιδί μου, ξέρεις, προς το πρόσωπο το συγκεκριμένο. Και όταν όμως την πρώτη χειραψία ήρθε η ώρα να. Ξέρεις, οι δύο άνθρωποι γνωρίζονται, ας πούμε, εκεί έχασα πάσα ιδέα. Ενώ ο Γεράσιμος, όπως ο Κώστας Μακεδόνας, ας πούμε. Θα είναι και εκείνος που στο δεσκάδι, πάρει και ένα δεύτερο όνομα. Φοβερός είναι και αυτός είναι. Είναι αυτή η συνωμοταξία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι άνθρωποι πρώτα. Το καλλιτεχνικό, ας πούμε, είναι πίσω. Που σημαίνει ότι όχι από τον καιρό, σε 2-3 μήνες έχουμε πάλι ραντεβού εδώ πέρα. Σίγουρα αυτό είναι. Και εννοείται ότι είναι ευχαριστητό και ο Γεράσιμος, άμα προκύψει κάτι. Αμέ, γιατί όχι. Γιατί όχι. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν υπάρχει για μένα πιο σημαντικό πράγμα. Τίποτα. Δεν είναι. Δηλαδή και αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορώ να σου πω κάτι καλλιτεχνικά, τους ξέρεις πώς είναι, σε τι επίπεδο είναι. Αλλά το θέμα του χαρακτήρα όμως μπορώ να σου πω και καλύτερα να διαφημίζεται πλέον αυτό το πράγμα. Δηλαδή το θέμα του χαρακτήρα, όλο το άλλο δεν είναι τίποτα. Πω Μιχάλη μου, δηλαδή δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σου και να πάρω ακριβώς από εκεί να πάρω την αφορμή να επανέλθω σχετικά με το χάλι του mainstream και του σκυλολογιού. Δηλαδή θα ξεκινήσω τελείως τολμηρά να σου πω ότι. Σε ένα talent και reality show, δηλαδή για μένα είναι τελείως κατηργημένο αυτό το πράγμα, επειδή δεν έχει ούτε καν σημασία αν θα είναι καλός ο τραγουδιστής για μένα. Τι εννοώ τώρα. Ναι, πού αναφέρεσαι, για πες μου. Εννοώ ότι χωρίς να το καταλάβει, εκεί που κάθεται και ξαπλώνει στον καναπέ του ή στο κρεβάτι του και χαζεύει ο άλλος, δεν καταλαβαίνει ότι μπαίνει σε μια διαδικασία και ακόμη χειρότερη, δηλαδή. Αυτός πάει και διαγωνίζεται σε ένα τέτοιο πράγμα, να κάνει ανώτερό του και ανώτερούς του ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά είναι από τα πιόνια και τα χαρτιά που έχουν ρίξει το επίπεδο στην Ελλάδα. Ναι. Αυτά είναι προσωπικές μου απόψεις βέβαια τώρα εμένα. Mm. Δηλαδή, το να κάνεις ανώτερό σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, το τάδε και το τραγουδιστή, ας πούμε, και την τάδε περιμένοντας να πατήσει το κουμπάκι, ας πούμε, ξέρω εγώ, κατά τη δικιά μου άποψη. Είναι δηλαδή. Και το ποιο είναι τώρα αυτό. Εντάξει, υπάρχουν τα ψώνια ανά την Ελλάδα, θα πάνε, ξέρω εγώ, είναι αυτό. Αυτό που. Επειδή εγώ ούτως ή άλλως δεν βλέπω τηλεόραση. Αλλά τυχαίνει, ξέρεις, να τσιμπάω, ξέρεις, αυτά. Το μισό λεπτό, τα 10 δευτερόλεπτα και τα έτσι και τα αυτά. Το λυπηρό για μένα είναι ότι παιδιά τα οποία και δουλειά έχουν και πρόσωπο έχουν, αποδεικνύουν τελικά ότι δεν είναι καλλιτέχνες. Εννοώ. Αυτό τώρα είναι το λες αυτό επειδή αφήνονται στην άποψη κάποιων ανθρώπων που είναι στο, ας πούμε, στο υπάρχον σε εισαγωγικά σύστημα. Ναι. Και όχι μόνο θα σε χειριστούν και θα σε ρουφήξουν, θα σε στύψουν. Mm. Δεν θα σε θυμάται κανένας του χρόνου. Θες τη γνώμη μου γι' αυτό, να σου πω. Ναι. Δεν διαφωνώ. Είναι ανοιχτή συζήτηση. Και εγώ το κάνω τελείως. Δεν έχω κάτι έτοιμο να. Το καταλαβαίνω. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Απλώς έχω να σου πω κάτι, άμα θες για τον κόσμο δηλαδή πιο πολύ που μας βλέπει, ας πούμε. Επειδή ξέρω ότι μας λένε και πολλοί μαθητές μου και τέτοια, πρέπει να σου πω ότι είναι καθαρά θέμα αρμονίας. Δηλαδή, όπως σου έχω πει και στο σεμινάριο, και τώρα θα γελάνε κιόλας που το λέω, τι να κάνω, δηλαδή, τι να σε κάνω εσένα που είσαι γκουρού στην πόλη. Δεν γίνεται. Ο γκουρού και η πόλη δεν πάνε μαζί. Ο γκουρού είναι μόνος του στα βουνά με τους ομοίους του, που είναι σε ένα άλλο βουνό και επικοινωνούν. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ο γκουρού όμως μέσα σε μια πόλη, πρώτον, ή θα μπει στο τρελάδικο. Συμφωνούμε πάντα. Okay. Ναι. Και μετά θα λέει η Βιτάλη, ανοίξτε τα τρελάδικα και έχει απόλυτο δίκιο. Μα έτσι είναι. Ξέρεις, δεν γίνεται. Ή θα μπεις εκεί, ή απλά θα πηγαίνεις παράλληλα και όσο μπορείς πιο ισορροπημένα. Ακριβώς. Έτσι. Γιατί αυτό που λες εσύ. Δηλαδή, εμείς είμαστε δυσαρμονικοί αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε εκτός. Έχεις δίκιο. Δυσάρμονοι. Εμείς είμαστε εκτός. Δεν είναι αυτοί. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν αυτό
Μα δεν είναι κάτι άλλο. Εδώ και 30 χρόνια ξέρω ότι βλέπεις κάτι άλλο διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω. Ξέρεις, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κατηγορήσουν. Θα ρίχνουν κατηγορίες παντού, ξέρεις. Μπορώ απλά να σου πω ότι παρατηρώ τους ανθρώπους οι οποίοι, τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το σύστημα είναι ενωμένοι. Οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στο σύστημα, σου λέω εγώ. Που είναι, ας πούμε, οι άνθρωποι του εντέχνου. Ναι. Οι άνθρωποι, ας πούμε, μιας άλλης πόρτας που μπορεί εγώ να τους τη χτύπησα πριν ένα χρόνο, πριν το ΜΕΟΛΑ, ας πούμε, και να μην μου την άνοιξαν ποτέ. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα σύστημα. Και αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν είναι ενωμένοι. Ναι, ναι, αλήθεια. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, όλο το σκυλολόι που εσύ αναφέρεις, ας πούμε, και λες. Όλοι αυτοί, άμα κάνουν μια βόλτα στα μαγαζιά, γιατί τους ξέρω, δηλαδή έχω συνεργαστεί με πολλούς από αυτούς, είναι όλοι ενωμένοι. Έχουν όλοι έναν κώδικα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, γιατί σου λέει, ο Φίβος έχει βγάλει, ας πούμε, τόσους τραγουδιστές. Είναι και πολύ απλοί κώδικες μου. Τώρα το σχεδόν. Για μένα, πρόσεξε, εγώ δεν είμαι κατά, γιατί σου είπα, επειδή έχει στραφεί έτσι όλο το πράγμα. Δεν είναι μόνο πολιτισμικά έχει στραφεί διαφορετικά. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ναι, άμα το δεις, ναι, σαν κοινωνία, ας πούμε, έχει στραφεί διαφορετικά. Δεν μπορώ να τους να κατηγορήσω τώρα ξαφνικά το The Voice, ας πούμε, ή το οποιαδήποτε. Όχι, όχι. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι ούτε με χαλάει, ούτε με εκνευρίζει. Ίσα-ίσα που το δηλαδή, χωρίς να το παρακολουθώ, απλά επειδή όταν αποκτάς μια ταχύτητα εντελώς διαφορετική από αυτή της τηλεόρασης και του mainstream και του τέτοιου, και ξέρεις, έρχονται ξαφνικά, ξεβράζονται από μόνα τους πραγματάκια. Και βλέπεις, δηλαδή, φατσούλες και ανθρώπους οι οποίοι τελικά υποκύπτουν σε αυτό το. Έχουν ελπίδα, ρε, στο γρανάζι, ναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, και πετάνε τον εαυτό τους εκεί μέσα, ας πούμε. Είναι λίγο λυπηρό. Κατά τα άλλα, όμως, για να μην. Τίποτα. Αυτά ήταν τελείως δικά μου και είναι σκέψεις οι οποίες διαμορφώνονται και μπορεί να αλλάξουν κιόλα και πολύ χρήσιμα κι αυτά που μου είπες και εσύ και. Μα ξέρεις, εγώ δεν διαφωνώ. Απλώς είναι ένας φαύλος κύκλος το να μπει στη διαδικασία να λες, ας πούμε, όπως λένε για μένα. Κατάλαβες τι να πω. Ναι, 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 ναι. Μην γίνουμε ίδια, ας πούμε, για αυτούς. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος κάνει τη δουλειά του. Υπάρχει επίσης, πρέπει να σου πω ότι πολλοί από αυτούς τους τραγουδιστές που είναι κριτές, τους έχω ακούσει σε κομματάρες, οι οποίοι δεν ήταν λίγοι για τα κομμάτια. Ναι, ξέρεις, υπάρχει μια τελείως διαφορετική γνώμη του κόσμου, βέβαια γνώμη των ανθρώπων που είναι μέσα στη μουσική, λόγω του ότι τραγουδούν αυτά που τραγουδούν. Δηλαδή, άμα ακούσεις, ξέρω εγώ, το Ρέμο, ας πούμε, να λέει κάτι άλλο, που τον έχω ακούσει να λέει κάτι άλλο, ας πούμε. Όχι, δεν τον ξέρω καν τον άνθρωπο. Τον έχω ακούσει, μέσα γιατί για να τον ακούσω. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, να μπω, ξέρεις, πίσω από μια κουρδίνα και να πω ότι αυτό που έκανε δεν ήταν εξωπρεπές. Και μπορεί να το σκίσε κιόλας, ξέρεις. Να ήταν φοβερό. Επειδή συγκεκριμένα είναι ο Ρέμος, καταλαβαίνεις, θέλω να πω έτσι. Ξέρεις τι γίνεται. Όπως ο Κουρκούλης, ας πούμε, είχε πει ένα ποντιακό. Έπαθα πλάκα. Ναι, και επειδή είναι ο Κουρκούλης, δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ξέρεις ότι είναι άκυρος. Αυτό που είπε ήταν σωστό. Απλώς και εκείνοι ξέρουν όμως ότι είναι παράλληλα. Δεν θέλω να την ανοίξω περισσότερο για να βγάλω κακίες. Πώς το λένε, άστο, δεν πειράζει. Εντάξει, ωραία. Είναι λογικά και σωστά αυτά που λες. Εντάξει, αλλά το ξέρεις, καλοπροαίρετο. Πάντως αυτό που είχα πει και την άλλη φορά που ήσουν εδώ ήταν ότι θα ήταν τελείως. Είναι παρανοϊκό το σύστημα, αλλά θα ήταν τελείως εκτός τροχιάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, άμα ποτέ δεν υπήρχε για σένα να εμφανιστείς δηλαδή ουσιαστικά σε mainstream μέσα και το είδαμε αυτό να γίνεται όπως είπες και πιο πριν στα Kardashians. Αν και πώς να σου πω, δηλαδή ήθελα κι άλλο εγώ. Ήταν ναι, λογικό να θέλω κι άλλο. Όταν βλέπεις κάτι που είναι πραγματικά αξιόλογο, πραγματικά αξιόλογο. Ναι, το καταλαβαίνω. Όχι τη βδομάδα στο περαστικό, ναι, ξέρω εγώ. Ναι, κατάλαβες. Και λέω εντάξει, παππού. Πολλοί κόσμοι ήθελε κι άλλο. Ναι. Αλλά αυτό όμως. Εγώ ευχαριστούσα όμως για αυτά τα 5 λεπτά. Καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν είμαι και αχάριστος. Ξέρω που είμαστε. Καταλαβαίνω έτσι. Όταν πηγαίνω δηλαδή στις Βρυξέλλες και βλέπω αυτό το χαμό, καταλαβαίνω, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να αγχωνόμαστε πολύ για τα πράγματα. Απλώς ίσως η μουσική μας και οι τέχνες μας ανήκουν σε μια άλλη. Γεωγραφικά σε ένα άλλο τόπο. Έτσι. Αλλά το θέμα, το πρόβλημα, το μεγάλο όμως, γιατί μιλάς για το συγκεκριμένο πράγμα και σε πολύ το δίκιο, είναι ότι το δικό σου πράγμα ανήκει σε έναν άλλο γεωγραφικά τόπο. Πρόσεχε, ναι, δεν σου μιλάω το ξένο. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε, γιατί εγώ του έπαιξα τώρα jazz τη τσάνι. Το δικό μας πράγμα δηλαδή, με μια άλλη μορφή, για να το καταλάβει και ο Βέλγος ή ο εκάστοτε ακροατής, ακριβώς, έπρεπε να το δώσω με μια άλλη γλώσσα για να το κατανοήσει. Έτσι, και αυτό το κατανοήσει. Πόσο μάλλον να μην έχει, δηλαδή να μην σε εκτιμάνε εδώ μέσα, αυτό θέλω να πω. Εμένα αυτό είναι ο μεγάλο μου καημό. Δηλαδή δεν σε εκτιμούν εδώ και σε εκτιμούν έξω και γίνεται χαμό, πανικό. Όχι απλά, είναι εκτό των ορίων. Είναι ρε παιδί μου, πέρα από κάθε φαντασία αυτό. Αφού λέξει εντάξει, παιδιά, δεν έχω κάνει και τίποτα, ξέρω εγώ. Στο λέω πολύ ειλικρινά. Εντάξει, αυτό είναι. Πώς το λένε, είναι. Όχι, δεν είναι μετεωφροσύνη και τέτοια. Δεν είναι.
Όχι, το ένιωθα. Ξέρεις, νιώθεις λίγος. Νιώθεις πολύ μικρός απέναντι στο θαυμασμό. Αν είσαι νοήμων, φυσικά έτσι. Ναι, ναι, ναι. Νιώθεις πολύ λίγος κάθε φορά. Και επίσης, δηλαδή, κάθε φορά, σε κάθε χειροκρότημα, εγώ μπορεί να έβλεπα και άλλες 10 λεπτομέρειες που έπρεπε να φτιάξω και πρέπει να διορθώσω. Κατάλαβες, δηλαδή. Απλά του θαύμασα. Ξέρω και εγώ το ίδιο νιώθω. Νιώθω με μεγάλη αμηχανία. Δηλαδή, όταν ναι. Μετά. Θες να σου πω μια ιστορία για το. Κοκκινίζω, να σου πω μια ιστορία για τις Βρυξέλλες, το οποίο ήταν πολύ. Πάμε στον ίδιο χώρο την Κυριακή το βράδυ για να ακούσουμε κλασική μουσική. Έτσι όπως καθόμασταν, ας πούμε, από πίσω που ήταν η τζαμαρία και η πόρτα του μαγαζιού, ας πούμε, να το πω έτσι, του χώρου. Έξω ήταν ο κόσμος και λέγαμε γιατί δεν μπαίνουν αυτοί μέσα. Πρόσεχε, ελληνική νοοτροπία τώρα, έτσι εγώ δηλαδή, πώς το σκέφτομαι, σαν Μιχάλης. Στην ΕΚΑΤΗ, ας πούμε, δηλαδή ακούς τώρα από μέσα, δεν σε κρίνω και μπαίνεις μέσα κατευθείαν. Ας πούμε, λες, άντε πάμε, ξέρω, κρασιά. Μπήρες. Απ' έξω όμως περίμεναν. Ήταν εκεί ο κόσμος. Πότε λειτουργεί μέσα στο μαγαζί ο κόσμος? Μόνο στο χειροκρότημα ενδιάμεσα των κομματιών. Ναι. Όταν ακούς αυτό, φεύγεις να πας μπύρα. Πιο πριν τίποτα, είσαι έτσι. Και μήκα να περνάει, δεν κάνεις έτσι. Πάω τίποτα. Ανοίγουν λοιπόν την πόρτα στο χειροκρότημα. Μπαίνει ένας άνθρωπος 45 χρονών με την γυναίκα του και την κορούλα τους. Ο τύπος τραβάει δύο μαξιλάρια, έχει ξεκινήσει το κομμάτι, πρόσκειται, σου λέω, κλασική μουσική. Δεν κουνιέται κανείς. Και βάζει τα μαξιλάρια κάτω στο πάτωμα. Και κάθεται κάτω. Οι καρέκλες ήταν εκεί. Δεν τις πήρε να τις ανοίξει, ξέρεις, να κάνει θόρυβο και να κάνει τις ξύλινες. Δεν έκανε έτσι, ας πούμε, να τις ανοίξει. Έκατσε. Κάτσε κάτω μαζί με το παιδί του και τη γυναίκα του, που εδώ δεν θα συνέβαινε αυτό. Θα καθόσουν και θα έλεγε, παλικάρι, είχα μια καρέκλα, ξέρω εγώ, μήπως. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό απέναντι στο μουσικό, το ότι λατρεύουν τους μουσικούς, είναι για μένα είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Όχι επειδή είμαι μόνο μουσικός. Επειδή καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος σέβεται απόλυτα τη δουλειά κάποιου άλλου ανθρώπου. Το οποίο δεν συμβαίνει εδώ. Εδώ, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά και έχεις απόλυτο δίκιο, ήταν η κατσίκα του γείτονα. Το ξέρεις. Το εδώ. Η κατσίκα του γείτονα. Ότι μας φταίει η κατσίκα του γείτονα πάντα. Δηλαδή το δικό σου πράγμα είναι χάλια, ας πούμε, και αν έχω κι εγώ το ίδιο πράγμα, το δικό μου είναι καλύτερο. Ναι, ναι. Αυτό εννοώ. Το κυνηγητό μεταξύ μας. Απ' την άλλη, πάλι ξέρεις, μερικές φορές εκεί που γυρνάς από το εξωτερικό, να πούμε, βλέπεις και εδώ και το έξω καρδιά και λες εντάξει, έχουμε και τα καλά. Ναι, 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 ναι. Και κάποια φαντάζ να πούμε, να δούμε πώς θα γλιτώσουμε. Αυτό είναι. Από τον κακό εαυτό μας, ας πούμε. Ακριβώς με αυτό συζητάμε. Γιατί από καλά έχουμε και σαν χώρα και σαν άνθρωποι. Και σαν πολιτισμό, ναι. Βέβαια, βέβαια. Έχουμε άλλο βίντεο να δούμε, ή θέλεις να. Δεν ξέρω, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα παίξω τώρα. Δεν πρέπει να παίξω, τι λες. Εδώ το έχουμε. Έτσι, ναι. Θα κάνω ένα ταξίμι αργό. Για να μην μας κατηγορήσουν πάλι. Okay. Άμα θες, έχουμε και τον Άχα. Και τον Άχα. Λες. Έχουμε χρόνο. Θα σου πω ένα τραγούδι από το δίσκο. Είσαι καλά. Το καινούργιο. Αυτό είναι πρώτη μετάδοση. Με βλέπετε που είμαι που κοιτάω. πώς το λένε. Θα σου πω ένα κομμάτι. Τραγουδιστής δεν είμαι. Αλλά με τριοφροσύνες. Το οποίο είναι το μόνιμο του κομματιού, του CD, συγγνώμη. Το οποίο λέγεται «Σαν το μπουζούκι μου». Έτσι θα λέγεται το δίσκος. «Σαν το μπουζούκι μου». Που κράτησαν το χιόνι, ούτε εκείνα δεν αντέξαν τον καημό. Ούχι η καρδιά μου και μένει πάντα μόνη. Για να αντικρίζει των ανθρώπων το κακό. Σαν το παιδί που έχει για μάνα του το δρόμο. Σαν τον αλήτη που έχει ένα δέντρο συντροφιά. Σαν το μπουζούκι μου που κλαίει από πόνο. Και ταξιμάρι της καρδιάς στην παγωνιά. Και ταξιμάρι της καρδιάς στην παγωνιά.
Δεν πέφτει χειροκρότημα, έτσι. Μιχάλη μου, τιμή και χαρά, μεγάλη πρεμιέρα εδώ πέρα. Μ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι. Είναι... Γιατί το κάνεις και ομώνυμο του άλλου. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί δεν ξέρω τι άλλο προλαβαίνουμε να πούμε σήμερα εδώ πέρα. Δηλαδή, όποτε είμαστε παρέα. Μα κάνει να κάνουμε ένα τρίγωνο. Τριπλή εκπομπή, α πούμε, ξέρω κανονικά. Με την πάντα πρέπει να έρθουμε μια φορά. Ναι, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Οπωσδήποτε πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά μετά. Το βίντεο θέλω από το Πυθαγόριο. Έχουμε παίξει μαζί στο Πυθαγόριο, παίξαμε στο Κούκου μαζί με την κυρία Δήμου. Βέβαια, αυτό ήταν μεγάλη στιγμή. Ωραίες στιγμές. Θέλω τα βίντεο αυτά οπωσδήποτε. Θα τα παίξουμε και στην εκπομπή εδώ. Ναι, εννοείται. Και φυσικά εννοείται ότι έχουμε ανοιχτό το ραντεβού για όταν είναι έτοιμο το άλμπουμ σε κανένα δύο. Μέχρι τον Απρίλιο, ναι, πιστεύω μέχρι τον Απρίλιο να έχει κυκλοφορήσει. Εκεί να δεις, πω, εντάξει, έχει φοβερά κομμάτια αυτό. Αυτό πήγα να πω ότι ως τώρα είχαμε κάνει τους jazz δίσκους και ήταν σχεδόν απέτηση, ήταν δηλαδή λαϊκή απέτηση που λέει ο λόγος, να κάνεις το λαϊκό στο άλμπουμ, ας πούμε. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Εντάξει, αυτό είναι μουσική και στίχη δική μου, κανονικά, όλα. Πολλούς καλεσμένους. Ναι, πολλούς καλεσμένους. Πρέπει να σταματήσω να γράφω, βέβαια. Έχουμε φτάσει στα 20 κομμάτια, ξέρω, είναι πολλά. Ξέρεις, πρέπει να το κάνουμε διπλό στο τέλος. Αλλά έχει πολύ νόημα ο δίσκος. Έχει προβληματισμό στιχουργικά. Αυτό είναι το σημαντικό, πιστεύω, τώρα για την σημερινή εποχή. Ας πούμε ότι πιστεύω ότι πλέον οι τέχνες πρέπει να μιλήσουν λίγο περισσότερο. Έστω σε ένα μικρό κοινό, δεν έχει να κάνει. Ξέρεις, δεν είναι δίσκος που μπορεί να το παίξει, ας πούμε, οποιοσδήποτε σταθμός, mainstream που λες. Ναι, ναι. Αλλά είναι όμως κάτι το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να γεφυρώσει τη δική μου γενιά, ας πούμε, μια που έχει περάσει κτλ. Μα ρε Μιχάλη, λείπει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλα τα τραγούδια μιλάνε 100 λέξεις. Ναι. Σ' αγαπώ, μου λείπεις, το κολλή κουνή σου, να το δω να χαρώ. Δηλαδή, Jesus, ας πούμε. Δηλαδή, ναι. Ξέρεις, πάει, έχει περιοριστεί. Και γι' αυτό πριν, σε εισαγωγικά κατηγόρησα, ας πούμε, ότι αυτή είναι η πρέσβη αυτού του πράγματος. Δηλαδή, με μεγάλη χαρά και κουνάω τη σημαία, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι ποτέ δεν θα υπέκυπτα σε αυτό το πράγμα. Να κουνηθώ μέσα σε 100 λέξεις, ας πούμε, ξέρω. Και ξέρεις, σε μία φόρμα, ας πούμε, τελειωμένη, ας πούμε. Αυτό είναι που έλεγα ακριβώς πριν. Οπότε, ούτως ή άλλως, δηλαδή, ο στίχος είναι πλούτος. Απλά πράγματα. Δεν ξέρω, και εγώ έτσι νομίζω και πιστεύω. Εντάξει, θα έχει ανταποκρίσει αυτός ο δίσκος, γιατί. Ενώ, ξέρεις, εγχώρια δηλαδή εδώ. Γιατί υπάρχει κόσμος που προβληματίζεται. Δηλαδή, έχω κάποιους μικρής ηλικίας μαθητές που τους κάνω και μπουζούκι. Που τους έλεγα αυτό το πράγμα. Ξέρεις, έχω ρωτήσει τόσα παιδιά γι' αυτό, δεν ξέρω τώρα σου τρώω το χρόνο, αλλά πρέπει να. Καθόλου. Του λέω, ας πούμε, τι θες να κάνεις, παιδί μου, τι γουστάρεις, ας πούμε, να γίνεις, ξέρεις. Και δεν παίρνω απάντηση, ρε. Έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα με αυτό το πράγμα. Δεν παίρνω απάντηση να μου πει, ξέρω, εγώ θέλω να γίνω ηλεκτρολόγος, ρε φίλε. Ναι, ναι. Θέλω να γίνω ηλεκτρολόγος. Μ' αρέσει, ας πούμε, θέλω να βάλω το κατσαβίδι εκεί, ρε παιδί μου, έτσι. Να με την άζω, ξέρω εγώ, να πέφτω πίσω. Δεν παίρνω απάντηση. Δεν σου κάνει εντύπωση. Άμα μιλήσει με μικρούς ανθρώπους, θα δεις ότι. Δεν ξέρω, δεν έχουν ερεθίσματα, δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς. Ναι, είναι περίεργο, είναι πολύ. Καταλαβαίνω, λες. Γι' αυτό είμαι πολύ, πολύ στεναχωρεμένος, φίλε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, εγώ έλεγα, ας πούμε, εντάξει, έτυχε τώρα εγώ και έλεγα, ας πούμε, μου αρέσει το μπουζούκι και έβλεπα περισσότερα στη μουσική και είχα ένα ερεθίσμα περισσότερο, ξέρεις, και ακούμπησα εκεί. Ο αδερφός μου, ας πούμε, έγινε αστροφυσικός. Έλεγε ότι θέλει να γίνει αστροφυσικός από πριν γεννηθεί, ας πούμε. Έβγαινε και ζωγράφιζα αστέρια, να μην ξέρω. Καταλάβες, δηλαδή μου κάνει εντύπωση πώς σήμερα, ας πούμε, τα παιδιά δεν έχουν. Κατεύθυνση. Ναι, και δεν απέχουμε πολύ ρεσί. Δηλαδή πιστεύω ότι η αλλαγή, η γενιά, ας πούμε, δεν διαρκεί, ξέρω εγώ, όσο λένε. Τα χρόνια αυτά που λένε, ότι είναι μια γενιά. Ξέρεις, η διαφορά. Ναι, είναι χρόνος. Πιστεύω ότι ο χρόνος είναι γενιά πλέον. Σε ένα χρόνο έχει γίνει γενιά. Έχει γίνει γενιά. Δηλαδή, εγώ το είδα και από τα δικά μου τα μαθητικά χρόνια, ας πούμε. Πώς ήταν οι επόμενοι από εμάς, οι επόμενοι. Ξέρεις, δεν είμαι από τους άνθρωπους που λένε ότι οι επόμενοι όλοι είναι σκάρτη. Ναι. Ξέρεις, που το έχουν αυτό οι άνθρωποι, ας πούμε. Εγώ σου λέω ότι παρατηρώ επειδή τους βλέπω σαν δάσκαλος. Όχι, είναι άλλο. Πώς να σου πω, πάντα οι πιο νέοι είναι πιο κουρδισμένοι στο τώρα. Οπότε ούτως ή άλλως, ναι, δεν είναι ότι δεν υπάρχει ελπίδα και μαλακίες. Ναι, ναι, ναι. Να λέμε ότι πάει, εμείς είμαστε και τα ζήσαμε τα καλύτερα. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν υπάρχει. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Απλά πρέπει να. Δεν ξέρω, πρέπει να ανοιχτούν περισσότερο, να τολμούν, ρε παιδί μου, ίσως. Ίσως χρειάζεται λίγο περισσότερο θράσος. Θάρρος. Δηλαδή, ας πούμε, που μου λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Θέλω να γίνω μπουζουξής. Του λέω να γίνεις μπουζουξής, μην γίνεις καμαρινάκιας όμως. Μην τρέχεις από εδώ και από εκεί, ας πούμε, και βγαίνεις φωτογραφίες. Άσε να τη φωτογραφία για μια άλλη φορά. Κάτσε κάτω, μελέτα. Αυτό συγγενεύει με αυτό που είπα πιο πριν. Δηλαδή, έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό είπα. Δηλαδή το να πέσεις στο ναι, δεν υπάρχει λόγος. Στο αλέτρι. Ξέρω, εγώ πηγαίνω φωτογραφία και δεν παίζω πουθενά. Παίρνει το όργανο μετά και δεν παίζει τίποτα.
Και αυτό, γι' αυτό που είπαμε και πριν. Δηλαδή, μίλαμε λόγια. Ιδού, ερώτο και του και το πείδημα. Ναι, έτσι, δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, να βρει τον άλλον, α πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι, δεν σου αρέσει, ξέρω εγώ, αλλά δείξε εσύ αυτό που έχει να πει, α πούμε. Και άστο τώρα το σχόλιο με το που σχολιάζει, πάει να πει ότι μπαίνει σε άλλο κύκλο του κατηνιάσματο, όχι τη πράξη. Ναι, ναι, έτσι, έτσι, ναι. Έτσι, ναι. Τέλο πάντων, εντάξει, πιστεύω ότι. Κοίταξε τώρα, για να είμαστε ειλικρινεί και μεταξύ μα. Δεν υπάρχει ο άνθρωπο ο οποίο, α πούμε, τώρα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σχολιάζει γιατί θέλει να έχει μια ύπαρξη. Μέσα σε αυτό που βλέπει είναι και δεν μπορεί να ακουμπήσει. Ναι, δηλαδή, το κοτέτσι είναι το. Πώς να σου πω τώρα. Talk is cheap που λένε. Δηλαδή είναι φτηνά τα λόγια, ας πούμε. Είναι τα λόγια είναι φτηνά και έχουν φτηνά πάρα πολύ τη στιγμή που υπάρχει, παιδί μου, τα social media που λέμε, το facebookάκι. Είναι φτηνό. Είναι δηλαδή, όταν είναι τόσο φτηνό που είναι. Ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του, να πούμε. Ναι, βέβαια, βγαίνω και εγώ και λέω αύριο, ναι, σιγά. Ποιο είναι ο Coverdale, να πούμε, το σκίζω κάτω. Λέω ο καθένας την τρέλα του, ας πούμε την Παλαβομάρα. Ποιος είναι ο Mercury, τι, ξέρεις. Λέω ο καθένας το μακρύ του. Εντάξει όμως, δικαίωμα ο καθένας να πούμε και ούτως ή άλλως αυτά είναι το κησίπι και πάμε. Περνάνε. Δηλαδή, ό,τι είναι η σκόνη την παίρνει ο άνεμος και φεύγει να πούμε. Ό,τι είναι αυτό που μένει. Τι να πω, δεν ξέρω. Όλα καλά. Δεν προλαβαίνω. Μακάρι να είχαμε άλλες 2-3 ώρες μαζί με τον Μιχάλη. Θα έχουμε σύντομα, φαντάζομαι, στο μέλλον να πούμε πράγματα. Νομίζω σύντομα ούτως ή άλλως θα έχουμε και το Δημήτρη το Δημητράκα από τους Ριφιβί και τους Πάξο Μάνα, είναι ο ντράμερ. Ετοιμάζουμε και μαζί κάτι και θα το παρουσιάσουμε κάποια στιγμή και εδώ πέρα στην εκπομπή. Μιχάλη μου, το ραντεβού είναι ανοιχτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σήμερα ήταν δηλαδή ίσα αστραπή, προλάβαμε και είπαμε πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθες πίσω και με το καλό. Ούτως ή άλλως από ό,τι κατάλαβα, το ραντεβού είναι μέσα σε λιγότερο από χρόνο. Θα πάμε πάλι Βρυξέλλες, ναι, ναι. Ρε, τελευταία λεπτομέρεια, να τελειώσουμε δηλαδή με χαμογελαστό πράγμα. Παιδιά, αν είναι δυνατόν. Είδα και τις φωτογραφίες δηλαδή και μου το έλεγες και πριν. Ο Μιχάλης έξω, δεν πήγε μόνος του. Το ακολουθούσαν καμιά 20 άνθρωποι. Ναι. 20 άτομα. Φύγατε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αυτό τι ήταν, όλοι. Όχι, καμία σχέση, ήρθανε. Απλά ήρθανε. Καμία σχέση, τίποτα. Μιχάλη, πότε παίζεις, τότε έγινε. Και μπράβ, 20 άτομα στην Βρυξέλλε. Ναι, μας μάθανε Βρυξέλλε όλες. Απίστευτο. Ναι, απίστευτο. Έχω πει, χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ήρθε και η μάνα μου που δεν μπαίνει σε αεροπλάνα. Εκεί να δεις το μεγάλο το γέλιο που μου το κάνανε έκπληξη. Και έπαθε κεφαλικό φυσικά. Κατευθείαν με το που την είδα. Νομίζω ότι αρχίζει και ανθίζει το λουλούδι. Δηλαδή, έχουμε και στην Ελλάδα. Α, αυτό ήθελα να υπενθυμίσω. Μην ξεχάσετε, σήμερα. Σήμερα είναι Σάββατο. Σάββατο. Αλλά και κάθε. Παρασκευή Σάββατο. Είναι κάθε Παρασκευή Σάββατο. Γιατί προσθέθηκε και μία Πέμπτη. Κάποια στιγμή, ναι. Παρασκευή Σάββατο μας. Από εδώ και πέρα, Παρασκευή Σάββατο. Στην Εκάτη. Έξω από το σταθμό του Ταύρου. Έξω από το σταθμό του Ταύρου. Μιχάλης Παούρης. Πάτε, θαυμάστε. Αν βρείτε να κάτσετε. Και όχι. Και το ραντεβού ανοιχτό, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά, να σου ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω λόγια. Την άλλη εβδομάδα θα σας έχω κάτι special. Ένα αφιέρωμα. Που θα δείτε περνώς πρόκειται και έχουμε αρκετά πράγματα στο μέλλον να ξαναπούμε εδώ. Μαϊκή πόλη, Μιχάλης Παούρης μαζί μας. Ανοιχτό ραντεβού. Μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρων.